Hello, είμαι ο Μαξ και θες να είμαι λίγο άρρωστος, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι με δυσφερώνει. Sorry, καρέκλα. σε κάποια φάση βύχεις και δεν ξέρεις αν βύχεις γιατί αρρώστες και είναι κάτι ελαφρύ, ξέρω εδώ, ή είναι κάτι από προηγούμενη νόσο. Δεν ξέρω και εγώ τι έχω κολλήσει φέτος. Πάντως από αερογενή δεν θυμάμαι να έχω πάθει κάτι. Θες να είναι αποκλειστικά ειδοστερόνη. Ή να μην το έχω καταλάβει. Αυτό είναι το θέμα, δεν έχεις γραμμένη ιδέα. Θα πηγαίνεις στο γιατρό να σε βλέπει, ξέρω εγώ, κάθε φορά. No way. I don't like doctors. Γι' αυτό θέλω να γίνω γιατρός, γιατί μου αρέσουνε. Ναι. Καλά, πλέον όλο μας είναι στάνταρ στις αρχές. Και είναι ξεκάθαρα από τη στερόνη, εκτός αν έχεις και άλλα συμπτώματα. Και είναι φουλ ενοχλητικό. Αλλά είναι ok, αξίζει. Ο βήχας όμως είναι... You don't fucking know. Εγώ θα πω ότι είναι από τη στερόνη και αυτός. Αυτό συγκεκριμένο τώρα δεν ξέρω, αλλά οι άλλοι ναι. Οπότε να το ξέρετε αυτό. Μη σας εκπλήσει. Λοιπόν, τι θέλω να πούμε τώρα, στα γρήγορα, για την τεστερόνη και μετά θα μιλήσουμε για άλλο θέμα. Τρίχες. ναι, εδώ πέρα. Βγαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα και με τσιμπάμε. Και δεν γουστάρω να ξυρίζομαι τώρα τελευταία. Στην αρχή, σε φάση, όταν δεν είχα καθόλου τρίχες, γουστάρα να ξυρίζομαι για να βάζω aftershave. Και τώρα μου αρέσει πολύ το aftershave. Όταν έχεις τρίχες και ξυρίζεσαι, το πιο πιθανό είναι να σου διαφύγουν κάποιες. Και γάμνιαται. Ουσιαστικά κάνεις κάτι. Και υπάρχει περίπτωση να αποτύχεις, ενώ όταν δεν έχεις, δεν υπάρχει. Εκτός αν με κοπείς και πεθάνεις. Don't do that. Προσοχή παρακαλώ. Είναι επικίνδυνο να δεχούμε τις καραντίνες. Ναι. Τι άλλο. Με την τι. Πολύ ζέστη. Μάλλον φταίει ότι έχει ζέστη. Αλλά και τις προηγούμενες χρονιές που είχε ζέστη, εγώ δεν ένιωθα κάτι. Αλλά τώρα το νιώθω full. Μπορεί απλά να φταίει ότι έχει πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω. Πάντως είναι ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα. Το να ζεσταίνεσαι περισσότερο ή να κρυώνεις σε άκυρες στιγμές και τέτοια. Τι άλλο έχει αλλάξει από τον τελευταίο μήνα, ξέρω εγώ, δεν έχει κλείσει καν μήνας. Δεν είναι ότι έχει αλλάξει τώρα κάτι, απλά τώρα τα παρατηρώ, ξέρω εγώ, αυτά. Αυτά προς το παρόν, ναι. Φωνή, τρίχες. Με το βάρος μου δεν παίζει κάτι, έχω μείνει στα ίδια γιατί δεν κάνω γυμναστική. Πεινάω πάρα πολύ επίσης και δεν μου αρέσει να τρώω προσωπικά ιδιαίτερα. Δηλαδή βαριέμαι να φτιάχνω φαγητό και βαριέμαι και να το τρώω και βαριέμαι και να πίνω τα πιάτα μετά και είναι για το μπούτσο αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, είναι ωραίο το φαγητό, I guess, τα περισσότερα φαγητά. Αλλά το θεωρώ πολύ άχρηστη διαδικασία. Δεν μου αρέσει. Μακάρι να μην χρειαζόταν να τρώμε. Ναι. Να κάθε 2 ώρες. Και πολύ είπα. 2 ώρες. Να τρώω μεσημεριανό και μετά από 1 ώρα έχω ξαναπεινάσει. That's not fun at all. Για το πούτσο. Τέλος πάντων, αυτά. Με τεστερώνει. Δεν είναι όλα ευχάριστα, αλλά γενικότερα είναι προφανώς η όλη διαδικασία. Ενώ όχι η διαδικασία του να πηγαίνεις σε γιατρούς, να σε κάνουν εξετάσεις αίματος και ενέσεις και μαλακίες, no way. Η μετάβαση είναι ωραία. Αν είσαι τρανς, αλλιώς δεν το συστήνω. Ναι, άλλο θέμα.
Ξέρουμε ότι η πατριαρχία κυριαρχεί και εκφράζεται με την ομοφοβία και την τρανσφοβία. Ξέρουμε ότι ο φεμινισμός είναι το πιο χρήσιμο όπλο ενάντια στην πατριαρχία. Ξέρουμε ότι υπάρχει πολλή προπαγάνδα που προσπαθεί να πείσει γυναίκες και άνδρες και οποιοδήποτε άλλου φίλου άτομα ότι είναι άχρηστος να υποκρύψει το τι συμβαίνει. Αλλά είναι δύσκολο να πεις ότι δεν υπάρχει πατριαρχία όταν καθημερινά πεθαίνουν τόσες γυναίκες και τόσοι άνθρωποι. Ναι. Κι όμως, εξακολουθεί να κυριαρχεί η αντίληψη ότι ο φεμινισμός είναι ναζισμός. Βλέπεις σχόλια για την Κάρολα. Κάρολ, fuck, I don't remember. Γιατί να ξεχνάω ένα τόσο εύκολο όνομα. Την Ρακέτ, τέλος πάντων. Την καπετάνισσα από τη Γερμανία. Και από κάτω μιλάνε για τις φεμιναζί ή να τις πάρεις στη χώρα σου. Να τους πάρεις. Ή ο άλλος ο ψυχολόγος της καρέκλας. Διακρίνω στο πρόσωπό της ότι πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή. Μάλλον με αυτά που έχει δει. Δεν ξέρω πώς το εννοεί αυτός ο άνθρωπος. Πάντως, εγώ θα πω ότι το σχολείο του είναι για τον Μπούτσο. Γιατί είναι ψυχολόγος της καρέκλας ουσιαστικά. Τι πάει να πει διακρίνει στο πρόσωπό της. Jesus fucking Christ. Τέλος πάντων. Δεν σχολιάσαμε τον εγκλισμό, ούτε τον ρατσισμό, με την κλασική πρόταση πάρ' το στο σπίτι σου. Όποιος θέλει τον Μητσοτάκη να τον πάρει στο σπίτι του. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ο φεμινισμός φταίει για όλα. Οι γυναίκες έγιναν τώρα καπετάνισες και σώζουν αυτούς τους λάθρο. Έχω επίσης μια πολύ ισχυρή άποψη για όσους χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη. Συγκεκριμένα είναι να καταλήξουν στην εντατική επειγόντως. Αλλά οι άνθρωποι στην εντατική τώρα δουλεύουν σκληρά, απλήρωτοι, χωρίς αρκετές προμήθειες. Κρίμα. Αλλά και πάλι, κάποιος πρέπει να καταλήξει εκεί. Σίγουρα όχι τα παιδάκια που βγαίνουν έξω στην εθνική χωρίς κράνη και χωρίς στολές στις μηχανές. Παρακαλώ πολύ, προσέχετε. Τέλος πάντων. Τι τους ενοχλεί πάρα πολύ. Το ροζ. Το ροζ τους ενοχλεί αμέτρητα. Άμα δούνε ροζ μπροστά τους, αυτοί οι γαμημένοι σεξιστές θα αρχίσουν να κλαίνε απλά. Ας μιλήσουμε για τη δημοκρατία. Ως και καλά επιχείρημα, που είναι μια παρέκταση του γνωστού ελευθερία του λόγου. Δηλαδή, καλά αυτό με το Sky χθες, προχθές ποτέ ήτανε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζει την ελευθερία του τύπου. Jesus fucking Christ. Καμία νεοφιλελέη κυβέρνηση δεν θα το έκανε αυτό πέρα από την κυβέρνηση του Τραμπ. Που είναι και αυτή νεοφιλελέ. Πάντως ο Τσίπρας δεν το έκανε. Το να καταχράζεσαι την ελευθερία του τύπου για να κάνεις δημοσκοπήσεις, μίσους, όπως τότε με το Ζακ ή οποιαδήποτε άλλη παπαριά έχει κάνει μέχρι στιγμή στο Sky. Δεν φταίει ο Τσίπρας, η κυβέρνησή του. Φταίς εσύ που δεν ακολουθείς τους κανόνες που μπορεί εγώ να μην τους υποστηρίζω, να μην βλέπω λόγο στην ύπαρξή τους, αλλά εφόσον υπάρχουν και εσύ το παίζεις νομοταγή κανάλι, τουλάχιστον ακολούθησε τις γαμμένες κανόνες και μην κλαίγεσαι. Πήσεις φωτιά στο έσουρου, αλλά εφόσον υπέκυψες τη λαϊκή κατακραυγή και αποφάσισε να κάνει κάτι για αυτό το γαμμένο βοθροκάναλο που λέγεται Sky, τότε fucking take it
ήξερες ότι θα έχει επιπτώσεις σε μια χώρα που όλοι εμείς οι φεμιναζοί κυκλοφορούμε. Right. Αυτή η λέξη απλά δείχνει πόσο φασίστες είναι αυτοί που το χρησιμοποιούν. Γιατί νομίζουν στα αλήθεια ότι αυτή η λέξη δεν έχει κάποιο νόημα. Ότι το ναζί σημαίνει οτιδήποτε. Όχι. Σημαίνει εσύ και οι φίλοι σου, γιατί αυτή ακριβώς την ιδεολογία εκπροσωπείται. Αυτή η αντίληψη για τους λαθρομετανάστες, πολλές και πάρα πολλές φορές, υποκριμένα, συνοδεύεται από αντισημιτισμό, είναι η ναζιστική ιδεολογία. Είστε γαμμένοι νεοναζί. Ο σεξισμός είναι στάνταρ, πρώτα γιατί στέλνει ναράδες και κυριαρχεί μια άκαμπτη πατριαρχία εδώ πέρα. Μιλάμε ως ο φεμινισμός και να διαδοθεί, αυτό που ζούμε καθημερινά δεν πρόκειται να αλλάξει. Εκτός άμα αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα κάθε σύνθημα εκεί έξω. Μακάρι να γίνει αυτό. Γιορτάκι θέλει κανείς. Τζιζ. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως το δικό μου με τα αυτοκόλλητα. Συγκεκριμένα κάποια προεκλογικά από τις προηγούμενες εκλογές που λέγανε μαύρος στους προδότες με το αστέρι της Βεργίνας και αυτές τις μακεδονομαχικές μαλακίες, ότι τι, μαύρος στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Προφανώς και δεν συμφωνώ με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά για τελείως διαφορετικούς λόγους. Όπως είπα, ο Τσίπρας είναι νεοφιλελεύθερος και υπερασπίζεται το αστικό συμφέρον. Έγινε λόγος τώρα πρόσφατα σε αυτά τα σποτάκια για την αλήθεια, για εθνικό συμφέρον. Προφανώς και είναι εθνικό συμφέρον η Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί είναι το αστικό συμφέρον. Δεν υπάρχει συμφέρον που να μην είναι αστικό, γιατί το έθνος είναι ένα κατασκεύασμα της αστικής τάξης. Και ας μην είναι αποκλειστικά της αστικής τάξης. Υπήρχε αυτή η έννοια και πριν, στο φεουδαρχισμό και πιο πριν. Αλλά τώρα, αυτή η εθνική ενότητα, αυτή η εθνική συνείδηση, χρησιμοποιείται αποκλειστικά από αυτούς. Και πρέπει να πεθάνει για να ζήσουμε εμείς. Και αυτό το σύνθημα τους χάλασε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Γιατί ισχύει. Πρέπει να πεθάνει η Ελλάδα για να ζήσουν όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως από πού προέρχονται. Και επίσης, όσο έχεις την ελευθερία να κολλάς αυτές τις μαλακίες για μαύρους τους προδότες, θα έχουμε εμείς τη δημοκρατία, γιατί apparently φύγαμε από την ελευθερία του τύπου, την ελευθερία του λόγου, τις ελευθερίες να μαλακίζεις στον δρόμο, και καταλήξαμε να μιλάμε για κάποια δημοκρατία, την οποία την επικαλείσαι σε έναν αναρχικό, ο οποίος δεν πιστεύει καν ότι υπάρχει. Μόνο δημοκρατία θα μπορούσε να υπάρξει είναι η άμεση δημοκρατία, και αυτή επιτυγχάνεται στην αναρχία και μόνο. So yeah. Εγώ θα τα ξεκολλάω και θα τα καλύπτω, και άμα δεν βγαίνουν θα πάω και θα κάνω κάτι άλλο για να τα αντιμετωπίσω αυτά τα αυτοκολλητάκια. Και ποιος τη γαμάει τη δημοκρατία σου, μαλάκα. Αυτά είχα να πω. Καλό καλοκαίρι, ελπίζω να μην πεθάνετε από θερμοπληξία, να προστατεύεστε και να πίνετε πολύ νερό. Bye, take care, I love you.